Που κατάγομαι από τη Μακεδονία και ιδιαίτερα από την πόλη της Καστοριάς. Για τους περισσότερους από εσάς είμαι γνωστή. Δραστηριοποιούμε στο χώρο της εκπαίδευσης εδώ στη Φραγκφούρτη εδώ και 40 χρόνια. Και σαν απόγονος Μακεδονομάχων, επιτρέψτε μου να κάνω μόνο μία παρένθεση. Ο Παύλος Μελάς, στα συγγράμματά του και στα γράμματά του στη σύζυγό του, αναφέρει το εξής. Στην Καστοριά φιλοξενούμε από τον δάσκαλο. Οργανώνω μαζί του τον Μακεδονικό Αγώνα. Ο δάσκαλος αυτός είναι ο προπάπος μου. Σαν Ελληνίδα και σαν Μακεδόνισσα ήθελα πάντοτε στις τόσες γενναίες των Ελληνοπαίδων που με αξίωσε ο Θεός να έχω στα να τους προσφέρω θρησκεία, πατρίδα, ελληνική γλώσσα. Αυτή είναι θεσμή. Και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων μας, όχι μόνο ημών των εκπαιδευτικών, του κάθε γονέα, της κάθε γιαγιάς, του κάθε παππού, να δώσουν στις νέες γενναίες τα ιδανικά της πατρίδας μας που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ιφίλιο. Σήμερα κάνω μία θερμή έκκληση σε όλους να πορευθούμε με πολιτισμό, με αξιοπρέπεια και με το δημοκρατικό πνεύμα που χαρακτηρίζει εμάς τους Έλληνες και τους Μακεδόνες ιδιαίτερα. Στον κόσμο όλο. Ας αποδείξουμε λοιπόν στους φίλους μας τους Γερμανούς που μας φιλοξενούν στη χώρα τους πόσο πολιτισμένοι μπορούμε να είμαστε. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Μακεδόνες, είμαστε δημοκράτες, είμαστε πολιτισμένοι Έλληνες.